Θέλω να καλημερίσω όμως σήμερα τον καλό φίλο αυτής της εκπομπής, γιατί έχει γίνει συντροφιά μας συχνά πυκνά, τον εξαιρετικό σκητσογράφο και αρθρογράφο Στάθη, το Στάθη Σταυρόπουλο, διότι πέρα, δεν προλαβαίνουμε κιόλας, έτσι. Πέρασαν 12 μέρες από την προηγούμενη επικοινωνία και γίνεται πάλι το έλα να δεις, του Καλατράβα τ' ανάγνωσμα, του Μπέου το αγίασμα της χείρας και όχι μόνο. Και τα μεγάλα θέματα πάνε κουκουρούκου μανταλάκια, ασχολούμαστε με ίσονο σημασίας, ούτε για τα 400 κιλά κόκα στη Θεσσαλονίκη της προεκτάσεις έχει ακουστεί τίποτα, τα πούμε μέσα στη βδομάδα, έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία. Καλημέρα Στάθη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στην ωραία Κρήτη, καλημέρα και σε όλους στην Ελλάδα που ακούνε την εκπομπή σου. Γιατί έχεις πανελλήνια εμβέλεια. Εντάξει, να το καβαλήσουμε κι εμείς τον γκάλα μου. Όχι, θα τον είχες καβαλήσει εδώ και καιρό. Ο άνθρωπος που είναι σεμνός, ταπεινός και κάνει τη δουλειά του φαίνεται. Στάθη μου, θέλω να ξεκινήσω, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό το σποτ του υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου στην Πτολεμαϊδα που τα σπάει, έχει viral, γιατί αυτό τρολάρεται και τρολάρει και όλο το επικοινωνιακό, προσπαθεί να πει στην κοινωνία πως είναι στημένα με φράση κλισέ, όραμα κτλ. Αλλά εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε σήμερα και μετά να πιάσουμε. Τι λαός είμαστε πια? Κοίταξε να δεις Γιώργο, τα έχουμε πει με τον τρόπο μας κι άλλες φορές. Νομίζω άκουσα πριν έναν φίλο ακροατή να μιλάει για μαζική ψυχανάλυση των Ελλήνων. Το θέμα δεν είναι η ψυχανάλυση, είναι η πολιτική. Έχουμε γίνει ένας λαός ο οποίος έχει υποστεί μια διαδικασία απαιδευσίας 30 ετών, η οποία αναπαράγεται στα σχολεία, διότι όταν πηγαίνει να διδάξει ένας δάσκαλος που δεν έχει διαβάσει ποτέ την Αντιγόνη ή τον Επιτάφιο του Περικλή, τι θα διδάξει? Συνταγές μαγειρικής. Είναι λοιπόν θέμα καταρχήν απαιδευσίας. Δεύτερον, είναι θέμα υποτέλειας. Η απαιδευσία είναι προϋπόθεση για την υποτέλεια. Θα μου πεις, η Ελλάδα δεν ήταν υποτελές κράτος? Ήτανε, αλλά το πάλευε, ο λαός κατά καιρούς προσπαθούσε. Άρα έπρεπε να εξουδετερωθεί ο παράγων λαός, ώστε η υποτέλεια να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα, δηλαδή του προτεκτοράτου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πλέον εξαρτημένη σε τέτοιο επίπεδο, στο Μεσοπόλεμο θα το λέγανε υποκαθεστώς εντολής. Και για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ναι, και να καταλάβουμε τη θέση μας σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να πιστέψουμε και να αναλύσουμε και να διερευνήσουμε, το πιστέψουμε στο τέλος, ότι υπάρχει ένας ανασχεδιασμός γεωπλανητικός. Οι Αμερικανοί δίνουν αγώνα ύπαρξης, ειδικά με το ουκρανικό πρόβλημα, αλλά και με όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, και συνεπώς χτίζουν ό,τι έχουν, το έχουν τους που έλεγε και ο Ηλίτης, πλέον με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Δεν σηκώνουν γρατζουνιές, διότι δεν τις αντέχουν. Πρέπει να κερδίσουν αυτή την υπαρξιακή μάχη, είναι δύσκολο γιατί είναι πολυμέτωπη, και βέβαια η Ελλάδα είναι ένας χώρος στον οποίο γίνεται πάλι ένα πείραμα. Στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλά πειράματα, του μνημονίου μη εξαιρουμένου. Αυτά ήταν ευρωπαϊκά πειράματα κυρίως, με μια υψηλή εποπτεία των Αμερικανών παλιότερα. Τώρα οι Αμερικανοί τα κάνουν αυτά κατευθείαν, αδιαμεσολάβητα. Συνεπώς θέλουν να δημιουργήσουν εδώ ένα σύστημα δύο πόλων, ρεπουμπλικανούς και δημοκρατικούς, εξού και η υπόθεση Κασελάκη και η υπόθεση Τέιλερ, διότι μπορούμε να μιλάμε και για τον Τέιλερ, πώς το λένε αυτόν, μιλώντας και για τον Κασελάκη. Είναι ένα πείραμα πολύ χαμηλού επίπεδου, που όμως έχει πιθανότητες να πετύχει, ακριβώς, και γυρίζω στην αρχή της κουβέντας και στην ερώτηση που έκανες, διότι το επίπεδο των Ελλήνων είναι πλέον πολύ χαμηλό στη μεγάλη πλειονότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα κριτήρια του λαού και οι προσλαμβάνουσες του λαού είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που ήταν στην αρχή και στο μέσον της μεταπολίτευσης, όταν τους ανθρώπους τους απασχολούσαν οι μεγάλες πολιτικές με τον τρόπο που τους απασχολούσαν, αλλά πάντως τους απασχολούσαν.
σήμερα δεν τους απασχολούν μεγάλες πολιτικές. Όπως είπες και στην εισαγωγή σου, μιλάμε για τον Μπέο, μιλάμε για τον κάθε Καραγκιόζη, όπως αυτόν από την Τολεμαϊδα, ο οποίος όμως μαρτυρεί την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Αυτά που είπε ο Καραγκιόζης από την Τολεμαϊδα. Ότι όλα είναι θέμα πελατείας, ότι όλοι έχουν τον κολλητό τους, ότι όλοι νομίζουν ότι μπορεί να διασωθούν οι ίδιοι και ας δυστυχεί η πόλη τους. Λες και δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, ότι είναι ψέματα, ότι είναι λάθη, αλλά όπως λέγανε και οι ποιητές οι παλιοί, όλα έχουν υποθεί, το θέμα είναι ποιος τα καταλαβαίνει. Εγώ πάντως, γιατί κατάλαβα πως κάνεις τη χρήση Καραγκιόζη στην Τολεμαϊδα, προφητικά, ο άνθρωπος καλόν είναι ότι υπάρχει, μας είπε στη Μούρη αυτό που το έχουμε ξεχάσει με όλους τους Μπέους και όλα τα, πώς να το πω, τα θυράματα που έχουν βγει στη ζούγκλα μπροστά. Εγώ δεν διστάζω με τις λέξεις γιατί έχουν πολιτικό νόημα. Θα μπορούσα να το πω πτωχοπρόδρομο, αλλά δεν θα ήταν τόσο κατανοητό όσο Καραγκιόζης. Όμως εκεί υπάρχει ένας καθρέφτης στο πρόσωπο αυτό, στο οποίο καθρεφτίζονται κοινωνίες τοπικές και η συνολική κοινωνία η ελληνική. Τι μας έκανε να πιστέψουμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια? Έχει σταματήσει η υποθήκευση της χώρας για 99 πλην 8 χρόνια? Υπάρχει ασυλία στην κρατική περιουσία? Ο Πασαΐς μπορεί να βάλει χέρι στην κρατική περιουσία την ελληνική από τους εγγυητές των δανείων και τους χορηγούς των δανείων? Τι μας έκανε να πιστεύουμε ότι ο Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια ή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνήσει ανεξάρτητα? Έχουμε κάποια απόδειξη γι' αυτό? Η πρόσδεση της Ελλάδας σε πολιτικές οι οποίες είναι, όπως έλεγα πριν, προσαρμοσμένες απολύτως στις αμερικανικές προτεραιότητες, δεν είναι μια απόδειξη ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά? Κοίταξε να δεις, επειδή το ξέρεις ότι υπάρχει μια διάδραση, επειδή ένας επιστήμονας εδώ νέος, ο Αντώνης, είπε ότι οι ελίτ στη χώρα δεν αλλάζουν. Απαντάει ο Νίκος και εισπόνταν και προς εσένα. Δεν είναι οι ελίτ που δεν αλλάζουν. Οι ελίτ άλλωστε έχουν κάθε συμφέρον να διατηρήσουν ένα status quo, γιατί η ρευστότητα δημιουργεί προϋποθέσεις ανατροπής. Οι μάζες εμείς πρέπει να πάψουμε να είμαστε σκληροπυρηνικά εξαρτημένες από τις ελίτ και την ψυχουλοφαγία. Και ξαναπάμε πάλι σε αυτό που είπες, ότι εδώ η μεγάλη παρέμβαση έχει γίνει στον χώρο της παιδείας. Βέβαια. Οι αρχαίοι που είχαν περισσότερο μυαλό, γιατί ήταν αοί παιδες και προσπαθούσαν να κατανοήσουν τον κόσμο και να τον οργανώσουν, έλεγαν εκ παιδείας άρξαστε. Θα ήταν λοιπόν παράδοξο οι ελίτ που κυβερνούν και έχουν πελατειακή σχέση με τους λαούς να μην καταστρέψουν την παιδεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι παλιότερα που η αστική τάξη ήταν σε ανάπτυξη και στην πρώτη της περίοδο επαναστατική, τι χρειαζόταν πρώτα απ' όλα? Χρειαζόταν επιστήμονες, ποιητές, φιλοσόφους, δημοσιογράφους, γιατρούς, δικηγόρους, έτσι δεν είναι? Διότι ήταν ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο ήταν στην ακμή του. Όταν αυτό το παραγωγικό μοντέλο άλλαξε φυσιογνωμία και έγινε χρηματοπιστωτικό, όταν ο ίδιος ο καπιταλισμός άρχισε να καταστρέφει τις μεγάλες εταιρείες για να βγάζουν τα λεφτά-λεφτά και όχι τα προϊόντα-λεφτά, τότε βέβαια έπαψε να χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους, διαμόρφωσε σχολεία διαφορετικού τύπου, διότι τα παλιότερα σχολεία, όσο σκληρά κι αν ήταν, βγάζανε κομμουνιστές, βγάζανε προοδευτικούς, βγάζανε και συντηρητικούς. Το είχε πει πολύ ωραία ο Τσόρτσιλ. Χρειαζόμαστε υψηλή εκπαίδευση ακόμα και αν έχουμε 10% παράπλευρες απώλειες προς τους κομμουνιστές. Ήθελα να πει με αυτό δηλαδή ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να είναι αφιλοσόφητη. Ένα σύστημα δεν μπορεί να είναι αφιλοσόφητο. Λοιπόν, τα τελευταία 30 χρόνια της παγκοσμιοποίησης το σύστημα έχει γίνει απολύτως αφιλοσόφητο. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει για τίποτα παρά μόνο γεωστρατηγικός ή γεωπολιτικός με έναν ορίζοντα πενταετίας για να αρπάζουν και να λαιλατούν τις πηγές του πλούτου σε όλο τον πλανήτη. Αυτό όμως δεν λέγεται πολιτική, λέγεται λαιλασία, λέγεται δίωση, λέγεται σκύλευση. Γι' αυτό καταστρέφουμε τη φύση, γι' αυτό καταστρέφουμε τους ανθρώπους και γι' αυτό πλέον γίνονται με τον απόλυτο κοινικό τρόπο τα μεγάλα εγκλήματα. Όπως για παράδειγμα γίνεται αυτή τη στιγμή στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Μέσα σε μία απέραντη σιωπή.
πολιτική, κοινωνική, κομματική. Κανείς δεν ασχολείται. 120.000 άνθρωποι ήδη έχουν ξεριζωθεί. Οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται ξεριζωμούς, οι Αρμένοι, όλον τον 20ο αιώνα. Εμείς οι Έλληνες που έχουμε ειδικούς λόγους να ασχοληθούμε, δεν ασχολούμεθα. Και ποιοι είναι οι ειδικοί λόγοι? Ότι ζούμε 1000 χρόνια μαζί. Οι Αρμένοι και οι Έλληνες, όσο ήταν και οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, ήταν γείτονες. Αλλά πέρα από την γειτνίαση, έχουν πολιτισμό και τρόπο ζωής όμοιο. Εγώ θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια έναν Αρμένιο, Αρμένιδες τους λέγαμε τότε, αφελώς και ωραία όμως και ανθρώπινα, που είχε μπακάλικο δίπλα από το σπίτι μου. Ήταν ο άνθρωπος της γειτονιάς. Δεν ξεχώριζε σε τίποτα. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που είναι αδέρφια μας πολιτισμικά και με έναν τρόπο κοινής ιστορίας, δεν ασχολούμεθα, διότι δεν βλέπουμε πια πέρα από τη μύτη μας. Δεν βλέπουμε. Η παιδεία που έχουμε λάβει είναι μια παιδεία που καλλιεργεί τον ατομικισμό και την ιδιώτευση. Δηλαδή ό,τι χειρότερο για την κοινότητα, την κοινωνία, το κράτος και την πολιτική. Εγώ κρατώ αυτό που είπες, ότι την ίδια ώρα εξελίσσονται γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές επιλογές. Γιατί έχει πάρει κανείς μυρωδιά, αφού τα μέσα δεν αναφέρονται, στο παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή στη Θράκη, ακόμη και με ταχυδρομικές σφαίρες σε μουφτίδες, πώς μοχλεύεται σιγά σιγά μια ιστορία? Το έχουν πάρει μυρωδιά? Δεν συζητώ για την Κύπρο που την έχουμε ξεχάσει. Άκουσα χθες τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 1η Οκτωβρίου, ημέρα επετείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, να λέει ότι η Κύπρος δεν κοίται μακράν, έχουμε Μπελαρά και Ραφάλ. Μόνο που Ραφάλ στον κυπριακό ουρανό δεν είδα χθες. Είναι αυτό που έλεγε το Μπρέχτ, ότι το αεροπλάνο είναι ένα υπέροχο μηχάνημα, χρειάζεται όμως πιλότο. Δηλαδή τα έχεις για να τα χρησιμοποιήσεις σε περίπτωση ανάγκης, ή τα έχεις για να γίνεται τζόγος και τζίρος των πολεμικών βιομηχανιών. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Στη Θράκη έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να γράφουμε 30 χρόνια τώρα ότι πάει να δημιουργηθεί ειδική οικονομική ζώνη. Μήπως αυτά που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη και η κατάκαυση του Εύρου δείχνουν ακριβώς αυτό? Μήπως ο τρόπος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις δείχνουν το ίδιο? Αυτό αν το θέσει σε μια συζήτηση σε ένα καφενείο, πόσο θα κρατήσει? Ελάχιστα. Αν θέσει όμως σε ένα καφενείο τη συζήτηση για τον Ντάιλερ, θα κουβεντιάζουμε μέχρι το πρωί. Και εδώ είναι μια παγίδα που έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί και το πείραμα που λέγαμε στην αρχή. Ο κύριος Κασελάκης, δεν ξέρω αν θα κρατήσει ή αν θα αποδειχθεί διά τον αστήρ, αλλά αν αποτύχει αυτός θα τον ακολουθήσει κάποιος άλλος που θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Διότι η πολιτική κατεύθυνση και ο πολιτικός σχεδιασμός είναι προς τα εκεί. Και ένα κόμμα δημοκρατικού τύπου αμερικάνικου αλλά γκρέκα θα έχει και στοιχεία περονισμού, θα έχει στοιχεία αυταρχισμού, θα εξουδετερώσει κάθε τι που είχε σχέση με την αριστερή σκέψη όσο εκφράστηκε αυτή τα τελευταία χρόνια μετά την κολοτούμπα του 2015. Αλλά θα εξαρθρώσει και γενικότερα την πολιτική ιστορία, τις πολιτικές αναμνήσεις. Και τι είναι ο άνθρωπος, είναι αυτό που θυμάται. Τι είναι ο πολίτης, είναι αυτό που ξέρει. Αν λοιπόν ο πολίτης έχει περάσει από ένα σχολείο που του δίδασκε φυσική σαν να του διδάσκει ιστορία, με αυτό το μοντέλο της ολιστικής εκπαίδευσης που τα κάνει όλα ένα χυλό και δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τίποτα. Αν περάσει λοιπόν ένας πολίτης ο οποίος χρησιμοποιεί 200 λέξεις για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του, θα έχουμε πάθει αυτό που έλεγε ο Θουκυδίδης και θα το πω περιφραστικά. Τι έλεγε ο Θουκυδίδης? Ότι όταν πάσχουν οι λέξεις καταραίει η δημοκρατία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι όταν αλλοιώνεται το νόημα των λέξεων οι πολίτες δεν μπορούν να συνεννοηθούν και η δημοκρατία πάσχει. Όταν λοιπόν έχουμε σήμερα νέους ανθρώπους στην εργασία που χρησιμοποιούν ένα πρωτόκολλο λέξεων, όχι μία γλώσσα, αλλά ένα πρωτόκολλο λέξεων. Σωστό. Έτσι, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καριέρα στην πολιτική επειδή είναι αδαείς, αν δούμε τα στελέχη των περισσότερων κομμάτων, τι επίπεδο έχουν. Και θυμηθούμε παλιούς πολιτικούς που σε δύσκολες συνθήκες για την Ελλάδα, την υποτελή Ελλάδα,
προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πράγματα, η κατάσταση θα μας παγώσει. Είναι χαόδηση διαφορά. Και δεν είναι επιπέδου διαφορά, είναι δομική διαφορά. Γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε πλέον και με τον τρόπο που λειτουργούμε και αντιδρούμε. Παλιότερα κάναμε κριτική στο λαό αγαπησιάρικα, διότι ο λαός όπως πάντα μπορεί να κάνει λάθος επιλογές, αλλά όπως έλεγε και ο Ξενοφώντας, μπορεί και να τις διορθώσει. Σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την κριτική στο λαό για λάθος επιλογές. Μπορούμε να κάνουμε κριτική για γενικές συμπεριφορές, διότι πειθόμεθα εύκολα ότι ας πούμε τελείωσαν τα μνημόνια. Πειθόμεθα εύκολα ότι οι επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη. Πειθόμεθα εύκολα σε πολλά κλισέ, σε πολλά στερεότυπα, τα οποία δεν τα εξετάζουμε, τα μετερχόμεθα. Όταν μετέρχεσαι λοιπόν κλισέ προς κλισέ, τη σκέψη σου την διαμορφώνεις μέσα σε αυτά τα στερεότυπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να ανατρέψεις την επιφάνεια και να δεις στο βάθος τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να σου διαβάσω ένα σώμα παρεμβάσεων και μετά να σχολιάσεις και να αποφωνήσεις εσύ. Λοιπόν, Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Καλημέρα και καλό μήνα. Το πρόβλημα, λέει, όπως έχουν πει πολλοί στην εκπομπή σου, των κυβερνώντων κοτσαμπάσιδων, είναι πώς θα μας σερβίρουν τη Συμφωνία του Αιγαίου. Κάποιοι πρέπει να αντιδράσουν όμως. Άλλος φίλος λέει, λάθος να πει στον αγαπητό Στάθη, ο άνθρωπος δεν ξεκινά τη ζωή του ως πολιτικών. Την ξεκινά όπως την ξεκινάνε όλα τα έμβια με μία διαφορά. Το μετοπιαίο φλοιό που μας κάνει να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα έμβια. Εκεί χρειάζεται να δοθεί μέγιστη προσοχή και φροντίδα, γιατί με τα εφόδια ή τα τραύματα των πρώτων ετών της ζωής μας πορευόμαστε για το υπόλοιπό της, ο Περικλής. Και γιατί θέλουν να κάνουν πολιτικό μοντέλο σαν το αμερικανικό, κύριε Στάθη μου, μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους και έτσι. Το δόγμα του σοκ σε όλα τα επίπεδα εφαρμόζουν μετά από δεκαετίες ξεχαρβαλώματος της παιδείας. Κατά τη γνώμη μου, όλα είναι με σχέδιο. Καλημέρα, λέει, πολλούς χαιρετισμούς στον εξαιρετικό Στάθη. Και θέλω να επισημάνω ότι ο 984 δεν είναι πανελλήνιας εμβέλειας, είναι παγκόσμιας. Τον ακούμε στο Βιετνάμ, στην Ευρώπη. Τρεις Γεώργηδες, λέει, Σουηδίας, Φιλανδίας και Ολλανδίας, ο υποφαινόμενος. Καλημέρα στο Στάθη από τη Χάγη. Καλημέρα στον κύριο. Όλοι καλά και ειδικά οι Έλληνες της Διασποράς. Κάνω μια παρενθεσούλα μόνο για να συνεχίσεις. Έχω ταξιδέψει πολύ στον πλανήτη, έχω συναντήσει τους Έλληνες στις κοινότητές τους και πραγματικά μιλάμε για τελείως άλλη κατάσταση που θυμίζει τον ελληνισμό με την οικουμενική του και την πολιτισμική του έννοια. Ανθρώπους που δεν έχουν αποκοπεί από τη λαϊκή παράδοση και από την ευγένεια του λαϊκού πολιτισμού. Συνεχίζω. Καλημέρα στον κύριο Στάθη. Εγώ, λέει, ανέφερα το θέμα της ψυχιατρικής φύσης του προβλήματος. Ξέρετε τι με απασχολεί και δεν μπορώ να δώσω καμία ερμηνεία. Είμαι νέος 34 ετών. Ψήφιζα πάντα με γνώμονα το μέλλον που θέλω να έχουν τα παιδιά μου και τα παιδιά όλων, οι επόμενες γενιές. Οι πατεράδες μας, παππούδες, γιαγιάδες, ζώντας το πετσί τους το ρημαγμένο αυτό μέλλον που μας κληροδότησαν, πώς ψηφίζουν ακόμη τους ίδιους? Πώς το ερμηνεύει αυτό ο Στάθης? Άλλος. Εκτιμά ο κύριος Στάθης ότι στο τέλος της πείρας παρακμής που βιώνουμε θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα πάντα ως λύση, ακόμη και τύπου 1972, όταν ο δικτάτορας Παπαδόπουλος είχε προτείνει στους Τούρκους συνομοσπονδία. Άλλος, ο Νίκος, συμφωνώ με την πρωτεύουσα σημασία της παιδείας και το απόλυτο πασάλιμα που έχει καταντήσει η παιδεία σε όλα τα επίπεδα στη χώρα. Θέλω να κάνω και μια ερώτηση όμως, με βάση την παρακμάζουσα κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις εκφάσεις και θεσμούς της κοινωνικής ζωής και της χώρας, μπορούμε ακόμη να μιλάμε για αριστερή σκέψη? Μήπως θα έπρεπε να μιλάμε για πολιτικές και πράξεις που αγκαλιάζουν τον άνθρωπο και για άλλες που τον εχθρεύονται? Και τέλος, καλημέρα, λέει, στο Στάθη. Το Σάββατο μια μεγάλη οικονομική εφημερίδα των Αθηνών έγραψε τεράστιους τίτλους ότι βρέθηκαν κοιτάσματα λιθίου στις ΗΠΑ και μετά θυμήθηκα ότι στον Εύρο υπάρχουν κοιτάσματα, σωστό, τα οποία όμως πρέπει να ψάξουμε. Πόσο τυχαίες είναι οι φωτιές? Και γάλλιο και γερμάνιο και αντιμόνιο. Είναι πάμπλουτη η Ελλάδα σε πολύτιμες γεές. Λοιπόν, Στάθη μου, έχεις έτσι ένα σώμα παρεμβάσεων ακροατών που σε ακούνε. Θέλω ένα σχόλιο και αποφώνηση. Ναι, θα πω 2-3 πραγματάκια μόνο, όσο πιο λακωνικά μπορώ. Συνελόντι πίν που λέγαμε και οι αρχαίοι. Υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ Πλάτωνα και Αριστοτέλη αν ο άνθρωπος γεννιέται φύσης αγαθή και αν μετά διαστρέφεται, ή αν γεννιέται φύσης διφυής, δηλαδή έχει και το καλό και το κακό. Την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ο Αριστοτέλης λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι όν πολιτικό, απευθυνόμενος στην διαδικασία της εκπαίδευσής του.
Δηλαδή από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, από την εκπαίδευσή μας. Ο άνθρωπος διαμορφώνεται μέσω της εκπαίδευσής του. Δεν είναι μεταφυσικό δηλαδή το θέμα, η φύση του ανθρώπου ποια είναι. Είναι απολύτως πολιτικό η φύση του ανθρώπου πώς διαμορφώνεται. Στη συνέχεια το άλλο που ήθελα να σημειώσω είναι ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία για να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας σήμερα και ανάμεσα σε αυτό και το φαινόμενο Κασελάκη, στους γεωπολιτικούς εδιασμούς. Η Ελλάδα είναι, απέδειξε ότι είναι ευεπίφορη σε πειράματα και οι Αμερικανοί κάνουν ένα πείραμα που υπερβαίνει την Ευρώπη και το κάνουν στον τόπο μας. Το κάνουν και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, δυστυχώς κοντά μας, όπως στο Κωσοφοπαίδιο ή στα Σκόπια, και μέσα σε αυτό το σχεδιασμό ήταν και η Συμφωνία των Πρεσπών. Το λέγαμε τότε ότι είναι αμερικανόπνευστη, μερικοί δεν το πίστευαν. Χτες, ας πούμε, σε στρατιωτικές γιορτές στα Σκόπια, παρίστανται Τούρκοι αξιωματικοί, οι οποίοι μιλούσαν για 600 χρόνια δεσμών των Μακεδόνων με τους Τούρκους. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, είναι θριαλίδες πολέμου. Και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ασχολούμεθα. Και βέβαια, ξαναλέω, γιατί είναι αντιφατικό αυτό που εύχομαι με εκείνο που διαπιστώνω, ότι αν στα σχολεία δεν συμβαίνει τίποτα σχετικό με τον κόπο που προϋποθέτει η μάθηση και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σήμερα, μην πάμε μπροστά την τάξη γιατί είναι μερικοί πίσω που έχουν μείνει, άρα να μην στενοχωρήσουμε αυτά τα παιδιά να μην μάθουν και τα άλλα, τότε βαδίζουμε σε ένα δρόμο ο οποίος έχει δείξει ποια είναι η κατάληξή του, ο οποίος καθορίζεται από έννοιες όπως ο μεταμοντερνισμός, ο πολυπολιτισμός, η πολιτική ορθότητα, η αλήθεια του καθενός, που ήταν έννοιες που τις χρειάστηκε ο νεοφιλελευθερισμός για να επιβάλλει την κυριαρχία του, και δυστυχώς αυτές τις έννοιες προσχώρησε ένα μέρος μεγάλο της αριστεράς με το ΣΥΡΙΖΑ, που πολιτεύτηκε με τον ίδιο τρόπο και ανοίγαγε αυτά τα δόγματα σε προτάγματα πολιτικής συμπεριφοράς, καταστρέφοντας χάριν του νεοφιλελευθερισμού αυτή η αριστερά σε εισαγωγικά όλες τις σχέσεις που είχαν οι άνθρωποι με την κοινότητά τους, με τον πολιτισμό τους, με τη λαϊκή τους ευγένεια, με την αλληλεγγύη, με το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον, όλα όσα δημιουργούσαν έναν κοινωνικό ιστό ο οποίος είχε και μεγάλες εξάρσεις όσο λειτουργούσε, ακόμα και επαναστατικές. Στάθη Σταυρόπουλος, για μια φορά ακόμη ανοίγει την εβδομάδα και η εβδομάδα αυτή στο τέλος έχει κάλπη. Από τις τοπικές κοινωνίες μπορεί να ξεκινούν ανάστροφα οι μεγάλες αλλαγές, αρκεί να σκέφτεσαι έξω από το κουτί. Φαντάζομαι ότι ο Στάθης συμφωνεί σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Η επιστροφή στις κοινότητες, οι κοινότητες υπάρχουν παντού. Δεν είναι μόνο στους δήμους και στα χωριά μας. Κοινότητες είναι και εκεί που δουλεύουμε. Κοινότητες είναι και στο στρατό. Κοινότητες είναι παντού. Η επιστροφή αυτή, μερικοί ανατριχιάζουν με τη λέξη επιστροφή, αλλά πάντα το μέλλον έχει επιστροφές. Η επανάσταση του 21 είχε μια τεράστια επιστροφή στους Έλληνες, την ταυτότητά μας. Είναι συκοφαντημένη η λέξη επιστροφή, όπως είναι συκοφαντημένες πάρα πολλές λέξεις που στην πραγματικότητα είναι επαναστατικές, δηλαδή έννοιες. Όταν λοιπόν σου λέει ο άλλος σήμερα με την αφέλεια του αδαούς boomer, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλύτερος, ξέρει περισσότερα, αλλά έχει μάθει να μην τον ακούει, έχει μάθει να μην επικοινωνεί μαζί του, είναι ένας άνθρωπος ο νέος που θα γίνει εύκολα πελάτης, αν δεν έχει γίνει ήδη, στις επιλογές των ελίτ. Είναι η αναπαραγωγή της ολιγαρχικής ρωμαϊκής δημοκρατίας, όπου οι άνθρωποι απλώς ενέκριναν ποιος θα τους διαχειρίζεται. Στάθη, να μου επιτρέψεις, επειδή οι πλημμύρες, με αυτό θέλω να κλείσω, είναι στο φόρτε. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, έχεις μια εμπειρία και στο κουρμπέτι και στο συνάφι. Κοίταξε να δεις, ο Μπέος αυτή τη στιγμή ντροπιάζει όλη την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι εμβληματική η παρουσία του. Και είναι και κάτι νομοστίγμα για την πόλη του Βόλου. Όσοι τον ψήφισαν δύο φορές, ήξεραν προφανώς με ποιον έχουν να κάνουν και ήξεραν τα πάντα. Όσοι ισχυριστούν ότι δεν ήξεραν, τώρα έμαθαν. Η μεγάλη μου απορία όμως είναι η εξής. Κάνει ό,τι κάνει. Δεν υπάρχει ένα πρόσωπο που κατέχει δημόσιο αξίωμα να βγει να τον αποδοκιμάσει. Να πούμε πρώτα για το πρώτο. Οι άνθρωποι, οι πολίτες, πάντα ξέρουν την αλήθεια. Το θέμα είναι πώς τη διαχειρίζονται. Δηλαδή ξέρουν τι είναι, αλλά κάνουν μια διαφορετική επιλογή για άλλους λόγους.
Εκεί είναι το πρόβλημα της πολιτικής και της δημοκρατίας συνολικότερα. Ότι δηλαδή δεν λειτουργούμε ευθέως με βάση τη συνείδησή μας, διότι τότε θα είχε βγει στον αφρό και η ταξική συνείδηση και οι επιλογές των εργαζομένων θα ήταν ανάλογες με τα συμφέροντά τους και τα πολιτικά αποτελέσματα διαφορετικά. Λειτουργούμε με μια τελείως ξεκομμένη από την ταξική μας θέση συνείδηση, επίπλαστη. Ο άλλος είναι φτωχοδιάβολος μεροκαματιάρης και σκέφτεται σαν τραπεζίτης. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα που οδηγεί σε μια πελατεία. Πολλοί άνθρωποι που έχουν προτείνει τα αντίθετα προς τον Μπέο αποδοκιμάζονται. Γιατί δεν μπορούν οι πολίτες να καταλάβουν το ευρύτερο καλό, την ευρύτερη ανάγκη η οποία θα ωφελούσε και τη δική του ζωή. Έτσι λοιπόν η δημοκρατία έχει αυτό το πρόβλημα από τη γέννησή της, ειδικά η δημοκρατία η αντιπροσωπευτική, που δεν λειτουργούν οι άνθρωποι με προϋποθέσεις πολιτικές, αλλά λειτουργούν με προϋποθέσεις πελατειακές. Αυτό το θέμα θα μένει άλυτο όσο υπάρχει το φαινόμενο αυτό που λέμε της μη εκπαίδευσης, πόσο μάλλον της απαιδευσίας. Δεν θα λυθεί ποτέ, λύνεται κατά καιρούς. Όταν δημιουργούνται λαϊκά κινήματα, όπως έγινε με τη μεταπολίτευση, όπως έγινε με το Πολυτεχνείο, όπως έγινε με το ΕΑΜ, όπως έγινε με τη δεκαετία του 60, με το 114, όταν ενδιέφερε τον εργάτη ή τον δάσκαλο ή και τον επιχειρηματία από το κοροπή, τι θα γίνει στην Κύπρο. Και κατέβαινε σε διαδήλωση για την ένωση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ή μετά για να υπερασπιστεί τον αγώνα των Κυπρίων να υπάρξουν. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος που το έκανε αυτό? Ήταν ένας άνθρωπος με ευρύτερη σκέψη που καταλάβαινε ότι το αποτέλεσμα του αγώνα στην Κύπρο θα κρίνει την ύπαρξή του στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν σου λέει ο άλλος, καλά τώρα οι Κύπροι χώρια τις συκοφαντίες τόσα χρόνια για τους Κυπρίους. Οι Κύπροι όμως όταν ήρθε το σχέδιο Ανάνα απέδειξαν ότι ιστορίες όπως αυτές που πάνε τώρα να υφανθούν για λύσεις στο Αιγαίο δεν θα περάσουν ποτέ. Γιατί απειλούν την ύπαρξη την ίδια των Ελλήνων. Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική παράταξη και κυβέρνηση στην Ελλάδα που να παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα σε οποιαδήποτε σπιθαμή της επικράτειας, ακριβώς διότι αυτό είναι υπαρξιακό. Και αφορά ένα λαό που επί 3.500 χρόνια έχει περάσει τα πάνδυνα, στιγμές δόξας και στιγμές κατεσχήνης και έχει συσσωρεύσει πολιτική πείρα. Αυτή η πολιτική πείρα μπορεί να κοιμάται στα καθημερινά και στα τρέχοντα, αλλά όταν αγγίξει την ψυχή των ανθρώπων μπορεί να ξυπνήσει και να γίνει απρόβλεπτη. Γι' αυτό ήταν προϋπόθεση να αφυδατωθούν οι Έλληνες εδώ και 30 χρόνια από το πολιτικό τους δαιμόνιο. Γι' αυτό έπρεπε να γίνουν όλα όσα έγιναν για να αρχίσουν να αποστρέφονται στην πραγματικότητα ή να μην ασχολούνται με τους μεγάλους μας ποιητές, με τα μεγάλα μας τραγούδια, με τις μεγάλες μας πολιτισμικές παραδόσεις, με τις μεγάλες μας πολιτικές στιγμές. Όλα αυτά έγιναν για να απορφανιστούν οι άνθρωποι από την ίδια τους τη δύναμη και να είναι υποχείρια. Λοιπόν τα υποχείρια στο βάθος τους παραμένουν πολίτες. Και αυτό το πράγμα εγώ προσωπικά αλλά φαντάζομαι και πάρα πολλοί άλλοι δεν το ξεχνάμε ποτέ. Αλλιώς η πολιτική δεν θα είχε νόημα. Θα είχαμε απελπιστεί και θα είχαμε πει δεν γίνεται τίποτα, άντε γεια. Όμως στην πραγματικότητα αυτοί που μας πολιορκούν, πολιορκούνται. Το θέμα είναι η συγκυρία. Πότε θα συμβεί προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση το σοβαρό και το σημαντικό. Στάθη Σταυρόπουλος, ο Γιάννης από την Αθήνα μου λέει την ώρα που ο Στάθης ολοκληρώνει το λόγο του ηχούν οι σιρήνες στην Αθήνα στο πλαίσιο του Παρμενίωνα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Στάθη μου, καλημέρα. Ας μην πάμε στους συμβολισμούς και τους ιονούς. Στάθη μου, καλημέρα. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι στις παραστάσεις του εγκαστρίμηθου λύκου το κοπάδι πίστευε πάντα ότι μιλάει το ξύλινο πρόβατο, αλλά ήταν ο λύκος. Σωστά. Καλημέρα, Στάθη. Και όταν κάποιος κραδένει ένα σκιάχτρο, να βλέπουμε αυτόν που το κραδένει και όχι το σκιάχτρο. Στάθη Σταυρόπουλος, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.